Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 με τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις. Να δούμε λοιπόν πώς κυλάει σήμερα επικαιρότητα, Τρίτη 28 Αυγούστου. Με φόντο τον σχηματισμό, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 24 ώρων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το απόγευμα χθες, στη διάρκεια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του νέου γραμματέα του κόμματος. Με τις επιλογές του Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να ανανεώσει το προφίλ της κυβέρνησης, διερευνώντας παράλληλα την απήχηση και την αποδοχή της στο χώρο της κεντρός αριστεράς και εκείθεν. Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες το βράδυ ο Πάνος Κουρλέτης. Επί 144 ψηφισάντων, ο κ. Κουρλέτης απέσπασε 126 ψήφους, ενώ καταμετρήθηκαν και 18 λευκά ψηφοδέλτια. Το ποσοστό που συγκέντρωσε ο νέος γραμματέας του κόμματος είναι 88%. Μιλώντας στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Τσίπρας εξήρε το έργο του απερχόμενου γραμματέα της Κουμουνδούρου, Παναγιώτη Ρήγα. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν χθες από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για προσπάθεια διχασμού, με την εκπρόσωπο του κόμματος, η κυρία Μαρία Σπυράκη, να δηλώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πείθει πλέον κανένα. Ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε εσωκομματικές ανακατατάξεις για να ξεπεράσει τα προβλήματα, αναφέρει το κίνημα αλλαγής, για γελία προσπάθεια του κ. Τσίπρα να το παίξει ξανά αριστερός, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες του κ. Τσίπρα είναι να δομήσει ένα καινούριο ψέμα, τονίζει το ποτάμι. Νέα εισβολή, αυτή τη φορά στο Υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιήσει τα ξημερώματα της Τρίτης αντιεξουσιαστική ομάδα Ρουβίκονας με αφορμή το Παλαιστινιακό και τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Στο κτίριο εισέβαλαν έναν ενόχλητη, δύο άτομα και ένας καμεραμάν του Ρουβίκονα για να καταγράψει τη νέα τους ενέργεια. Νέα εισβολή του Ρουβίκονα στον προάβλιο χώρο του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη φορά σε μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές της Αθήνας. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε μαζί και την ατζέντα της Βουλής που αυτή τη στιγμή διανύουμε τις του δεύτερου θερινού τμήματος της Βουλής, η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 2 θα συνεδριάσει με θέμα την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον πρόεδρο της ΔΔΕ, κ. Νικόλο Χατζιαργυρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό και το άρθρο που βλέπετε, που αφορά την ανάδειξη αναδόχων εργολαβιών, κατασκευής έργων δικτύων διανομής. Στις 4 το απόγευμα, επίσης, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα ξεκινήσει επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύρωση των τροποποιήσεων της σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο που υπεγράφει στο ΕΣΠΟ της Φιλανδίας το 1991. Και επεξεργασία και εξέταση του νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύρωση της τροποποίησης που έγινε στη Ρουάντα το 2016 του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ που κυρώθηκε και αφορά σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Έτσι διαμορφώνεται και η κοινοβουλευτική ατζέντα της ημέρας. Θα καλημερίσω τους καλεσμένους μας τώρα εδώ στην πρωινή ανάγνωση σήμερα που θα συζητήσουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο Κωστή Παρά. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Και να πω ότι έχει έναν επίκαιρο χαρακτήρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου λόγω του blackout που είχαμε στην Ύδρα. Θα υποθούν και όλα τα φαντάζομαι, θέματα. Ναι, οι βουλευτές θα θέλουν να μάθουν, οπότε θα ρωτήσουν. Και βλέπουμε ήδη κοντά μας και την κυρία Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, βουλευτή στον Κεφαλονιά και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοπεφτάτου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ και τον Κωστή, να δούμε τι έγινε χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε και την εκλογή του νέου γραμματέα του κινήματος. Και φυσικά έχουμε και τον ανασχηματισμό, είναι το θέμα της ημέρας των επόμενων ωρών, από Κωστή. Σωστά, ωρών. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι εντός της ημέρας θα έχουμε το νέο κυβερνητικό σχήμα. Να πούμε ότι η ανάδειξη του Πάνου Σκουρλέτη στη θέση του γραμματέα του κόμματος ήταν μία ακόμα επιβεβαίωση του ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι κυρίαρχος και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Έπαιξε βεβαίως σημαντικό ρόλο στο να είναι τα νερά, τα εσωκομματικά νερά ήσυχα και η παρέμβαση που είχαμε χθες από τον Νίκο Παπά, ο οποίος εφαίρετο να είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να προταθεί και βγήκε στηρίζοντας τον Πάνο Σκουρλέτη. Η ομιλία του Πρωθυπουργού που σήκωσε αυτό που λέμε αρκετές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν, θα έλεγε κανείς, σε τρεις βασικούς πυλώνες βασισμένη. Ναι. Ο πρώτος που δείχνει και τη διάθεση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για επανεκκίνηση ήταν η προτεραιότητα που δίνει στο κόμμα και αυτό γίνεται με βάση την αναγκαιότητα που προκαλούν τα ενδεχόμενα να έχουμε εκλογές
μέσα στο 2019 και βεβαίως το γεγονός ότι ακουμπώντας ο Αλέξης Τσίπρας και στην έξοδο από τα μνημόνια και στην επόμενη μέρα θέλησε να περάσει μιλώντας στο κομματικό ακροατήριο δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι υπάρχει ένα έργο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί εν ώψη εκλογών η κυβέρνηση και δεύτερον να μπολιάσει την αυτοπεποίθηση στα κομματικά στελέχη ούτως ώστε να δοθεί η μάχη με αξιώσεις. Το τρίτο από τους πυλώνες που ανέφερα είναι ότι περιέγραψε τα εμπόδια τα οποία συναντά κατά τον ίδιο η κυβέρνηση κάνοντας μια επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, έκανε λόγο για κοινική και αδίσταχτη αντιπολίτευση. Επειδή μιλάς για την αντιπολίτευση, Κωστή, να δούμε μαζί τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε πρώτα την κυρία Μαρία Σπυράκη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και την δήλωσή της χθες για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας είναι μάλλον ο τελευταίος Έλληνας που βλέπει μόνο επιτυχίες σε όσα έκανε η κυβέρνησή του από τον Ιανουάριο του 2015. Αρνήθηκε να αναλάβει και πάλι οποιαδήποτε ευθύνη. Το κίνημα αλλαγής, να δούμε τις αντιδράσεις χθες από την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Παιχνίδια μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Κανείς δεν ξεχνά τη ζημιά που ο ίδιος προκάλεσε στη χώρα. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, έχει πια τελειώσει. Και το σχόλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η προσπάθεια του κύριου Τσίπρα να το παίξει ξανά αριστερός μετά από 4 χρόνια μνημονίων και μέτρων, κοροϊδεύοντας ότι έδινε μάχη στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του ΣΕΒ, είναι για γέλια. Να πούμε, συμπληρώνοντας το ρεπορτάζ για τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, Πολιτικής Επιτροπής, ότι ο νέος γραμματέας, ο Πάνος Σκουρλέτης, νέος στη θέση του γραμματέα από τα παλιά στελέχη και στο επιτελείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, εδώ και χρόνια. Ο κ. Σκουρλέτης είπε λοιπόν ότι ένας κουκός δεν φτάνει. Και θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κινητοποιήσει και στο εσωτερικό του κόμματος εκείνες τις δυνάμεις που θα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια για αναδιάταξη. Και είχαμε και πάντα το κριτικό, τον κριτικό με γιώτα τόνο που βάζει στις ομιλίες του ο Νίκος Οφίλης, λέγοντας ότι πρέπει να προσέξουμε γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική ασθένεια του κυβερνητισμού που έχει πλήξει και το κόμμα μας, σε συνδυασμό με το ότι αναγνώρισε ο ίδιος κατά την ομιλία του ότι έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις με βάση την υπογραφή των προγραμμάτων, μνημονίων κατά τα λοιπά, και αυτές θα πρέπει να ανατραπούν με μια ατζέντα η οποία θα είναι με κοινωνικό χαρακτήρα. Μάλιστα, έσπευσε να συγχαρεί τον Πρωθυπουργό για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει και μάλιστα άμεσα στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή χθες που συνεδρίασε. Έχουμε όμως τον ανασχηματισμό που περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Σήμερα, αύριο, θα ανακοινωθεί το νέο σχήμα που ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με τους νέους υπουργούς να συνεχίσει και να προχωρήσει αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Θέλω να πάμε στην κυρία Θεοπευτάτου. Να δούμε πόσο δομικός θα είναι αυτός ο ανασχηματισμός. Ακριβώς. Ακούγονται πολλά. Ακούστηκε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα έχει θα είναι ότι θα συμπεριληφθούν και πρόσωπα σε μια λογική ανοίγματος προς την κεντροαριστερά. Ναι. Προσωπικά δεν θα στοιχημάτιζα υπέρ αυτού, γιατί υπάρχουν και στο εσωτερικό, κυρία Θεοπευτάτου, νομίζω ότι μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, κάποιες αντιδράσεις για την ένταξη στελεχών, κυρίως από αυτό που λέμε παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ή δεν βρίσκονται εντός πολιτικών γραμμών την παρούσα περίοδο. Το θέμα λοιπόν είναι ένα σχηματισμό, κυρία Θεοπευτάτου. Είστε στη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, γνωρίζετε από μέσα και το κλίμα που υπάρχει και τους βουλευτές. Η εκτίμησή σας ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ασχηματισμού που θα έπρεπε να δώσουν μια τώρα νέα όθη στην κυβέρνηση? Ποια θα έπρεπε να ήταν νέα πρόσωπα, όπως ακούμε για τους σαραντάριδες που είναι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να βρεθούν σε μια υπουργική θέση, στελέχη μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να μπουν στην κυβέρνηση? Θα ήθελα έτσι την εκτίμησή σας. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια ιστορική φάση, θα έλεγα. Έκλεισε ένας κύκλος, ένας οκταετής, οδυνηρός κύκλος, και ξεκινάμε με μια νέα αφετηρία για η καινούργια εποχή, αυτή η φάση μέχρι του χρόνου τις εκλογές. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, απαιτεί πολλή δουλειά. Όπως είπε ο Πρόεδρος, όλα αυτά τα θετικά μηνύματα που μας δίνουν οι αριθμοί, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των εξαγωγών, όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Και εκεί έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές δυνατότητες.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε χτες με την Κεντρική μας Επιτροπή με αλλαγή του γραμματέα, προκειμένου στην καινούργια φάση που βρισκόμαστε, ήδη συζητάμε για 4 εκλογικές αναμετρήσεις, να συνδεθεί το κόμμα με την κοινωνία και να αφουγκραστεί την κοινωνία. Και αφετέρου και έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει η κυβέρνηση στις επιλογές της, δηλαδή, ως προς αυτή τη νέα φάση που βρισκόμαστε. Τώρα, δεν θα το έλεγα μόνο και σε θέματα ηλικίας, ξέρετε. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήδη έχουμε πάρα πολλούς νέους συντρόφους και στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το λέω, ξέρετε, γιατί ακούγεται πολύ το τελευταίο διάστημα ότι είναι η γενιά του Αλέξη Τσίπρα, η γενιά των Σταρανταριδών και λίγο παραπάνω, όπου ο Πρωθυπουργός έχει πρόθεση σιγά-σιγά να τοποθετήσει σε συγκεκριμένα υπουργεία, να δώσει ευκαιρία στην ουσία, ναι, σε αυτά τα στελέχη, ναι, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουμε πολύ πλούσιο υλικό, ναι, νομίζω, και στην κοινοβουλευτική ομάδα, και βεβαίως το έχει δείξει άλλωστε σε όλη αυτή την πορεία, ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι τόσο στη κομματική ταυτότητα, να το έλεγα, του κάποιου, όσο και στο θεσμικό του ρόλο. Mm-hmm. Και στην κυβέρνηση έχει βάλει στελέχη που δεν... Εξοκοινοβουλευτικά. Που είχαν πολύ, πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και ένα άξιο έργο. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα, είναι πολλή δουλειά που μας περιμένει, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τώρα των πολιτών. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Θεοπευτάτου, αν αυτή έχει χαρακτηριστεί δημοσιογραφικά μια κίνηση restart, επανεκκίνησης από την πλευρά του Πρωθυπουργού, με 3 βήματα, το χθεσινό ήδη που είχαμε, την αλλαγή στη θέση του γραμματέα στο εσωτερικό του κόμματος και το στίγμα για προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το κόμμα. Το δεύτερο που είναι ο ανασχηματισμός, για να έχουμε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα που θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Και το τρίτο που είναι η διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη, με αυτά που έχει να πει, μιλώντας πια προς τους Έλληνες πολίτες ο Πρωθυπουργός. Αρκούν αυτά, κυρία Θεοπευτάτου, για να σβήσει, για να διαγράψει μια αρνητική προς την κυβέρνηση, ένα αρνητικό κλίμα, το οποίο διαμορφώθηκε και με τη μεγάλη εθνική τραγωδία που είχαμε, με την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών στο Μάτι, αλλά και με το γεγονός ότι τα μνημόνια που υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να ακολουθήσει έχουν φέρει πολλά σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση των οικογενειών στην καθημερινότητά του. Πολλά και δυσβάστακτα. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Δηλαδή, νομίζω ότι η επιβολή των μνημονίων ανέδειξε και ένα πρόβλημα, εκτός από το υπέροχο χρέος που είχε να αντιμετωπίσει, ήταν η έλλειψη βασικών δομών σε αυτό το κράτος. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, ολοκλήρωση δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Σήμερα έχουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας ανά πάσα στιγμή να δει αν είναι ή δεν είναι δικαιούχος. Ούτε να μαζεύει δικαιολογητικά, ούτε να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Είναι μια βασική δομή που είναι για τους, για αυτούς που έχουν ανάγκη, τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, και μπορούν να μπαίνουν ανά πάσα στιγμή να δούνε αν είναι. Αυτή η βασική δομή που έχει γίνει πανευρωπαϊκά αποδεκτή και είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν χρόνο, δηλαδή το κτηματολόγιο από το 1996 δεν έχει γίνει. Οι δασικοί χάρτες, δηλαδή πράγματα που σε άλλα αστικά κράτη με οποιαδήποτε κυβέρνηση θεωρούνται δεδομένα, ανέδειξαν λοιπόν αυτά τα χρόνια και αυτές τις ανάγκες, ότι δεν έχουμε βασικές δομές ολοκληρωμένες, που είναι τώρα στην πρόθεσή μας να ολοκληρωθούν όλα αυτά που σας προείπα. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι σε κάθε φάση προέκυπταν και αυτά τα θέματα. Έλλειψη βασικών δομών, εκτός από το υπέρογκο χρέος που είχαν να αντιμετωπίσουν με τα προγράμματα στήριξης. Όλο αυτό το διάστημα όμως... Δεν θα διαφωνήσει κανείς, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο κυρίως σε αυτό στόχευε το ερώτημά μου είναι η φορολογία που είναι μεγάλη για τον φορολογούμενο πολίτη, η δυσκολία αντιμετώπισης των υποχρεώσεων του στην καθημερινότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή, με συγχωρείς. Η ανεργία που ακόμα και τώρα που πέφτει είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα, και ειδικά για τους νέους. Είναι και αυτά το θέμα των συντάξεων που έχετε μπροστά, κυρία Θεοπευτάτου. Ναι, το ζητούμενο είναι να υπάρχει ανάπτυξη
που θα είναι δίκαιη, δηλαδή θα μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας, θα μεταφράζεται σε αύξηση του εισοδήματος των πολλών, όχι συγκεκριμένων. Όλη αυτή η κοινωνική ατζέντα που αναφέρεται και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί μαζί με την οικονομική κρίση είχαμε και κατακρίμνηση των εργασιακών δικαιωμάτων, όλη αυτή η κοινωνική ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική σταδιακά να επανέλθει σε... γιατί έτσι στηρίζουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων που είδανε πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, τα 8 χρόνια να κατακριμνίζονται. Μιλάμε για τον ασχηματισμό και μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα που ακολουθούν την κυβέρνηση που περιέγραψε αναλυτικά ο Κωστής Παράς. Τώρα όμως μπροστά μας, πολύ στο άμεσο μέλλον, έχουμε την περικοπή των συντάξεων. Κύριε Ανθρωπευτάτη, ένα μέτρο που ψηφίστηκε, είναι πλέον επίσημο. Είχαμε χθες εδώ τον κύριο Πετρόπουλο, τον αρμόδιο υπουργό, υφυπουργό εργασίας, στην εκπομπή. Και είπε ξεκάθαρα πως αναβολή δεν πρόκειται να πάρει αυτό το μέτρο, δεν πρόκειται δηλαδή να αποτρέψει η κυβέρνηση τις περικοπές. Από την άλλη, κυρία Χτσιόγλου, χθες μιλώντας στο ραδιόφωνο, στο 24-7, το μέτρο της περικοπής συντάξεων είπε πως δεν είναι αναγκαίο. Είναι λίγο δύο διαφορετικές ερμηνείες όπως τις ακούμε, και ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι την κατάθεση προϋπολογισμού για να δούμε τα νούμερα, τους σχετισμούς. Ο κύριος Πετρόπουλος πήγε κάτι ακόμα σε εδώ μιλώντας, ότι γι' αυτό είναι η Βουλή, μπορεί αυτό να το αποσύρουμε. Δηλαδή μπορεί ο νόμος αυτός, πιστεύετε εσείς ότι η περικοπή των συντάξεων δεν παίρνει αναβολή, αλλά μπορεί να αποσυρθεί ολόκληρο αυτό που έχει νομοθετηθεί? Δεν είναι θέμα τρόπου, ναι. Πώς θα γίνει, ναι. Έτσι. Όπως είπε χτες ο Πρωθυπουργός, η βασική μας έννοια είναι αφενός μεν να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και αφετέρου να καταργηθεί ο υποκατώτατος. Αυτή η αδικία που υπάρχει από το 12 για τους νέους κάτω των 25 ετών που εργάζονται, να έχουν, επειδή είναι νέοι, να έχουν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αυτό θέλουμε να καταργηθεί και επίσης να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Τώρα, το υπόλοιπο κοινωνικό, η υπόλοιπη κοινωνική ατζέντα έχει να κάνει βεβαίως με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εφόσον που προβλέπουμε ότι θα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, όχι μόνο αυτά που σας είπα, αλλά να υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων που ο κόσμος έχει δει πραγματικά να μειώνονται, και ρυθμίσεις που είπε ο κύριος Παράς για ρυθμίσεις για δημόσιες οφειλές των φυσικών προσώπων και όλα αυτά τα θέματα. Είστε δηλαδή αισιόδοξοι ότι υπάρχει ένα παραθυράκι για το θέμα των συντάξεων? Το λέω γιατί είναι κάτι που θα... Αν με επιτρέψετε, ναι. Σε αυτό λέει το εξής. Γι' αυτό πολύ σωστά είπες τις δηλώσεις που σε πρώτη ανάγνωση του κ. Πετρόπουλου και της κυρίας Αχτσιόγλου φαίνεται να αντικρούει μία την άλλη ή να μην βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου έχει λυθεί το θέμα το περί αναβολής. Δεν συζητεί κανείς ένα τέτοιο θέμα. Κατά τις δικές μου πληροφορίες θα αναγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η περικοπή των συντάξεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά με βάση τα συμφωνηθέντα, αλλά η κυβέρνηση θα πάει σε μια συζήτηση σε επίπεδο Ευρώπης με τους εταίρους για να τους πείσει με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ότι μπορεί να μην προχωρήσει καθόλου το μέτρο αυτό. Ναι. Να το ακυρώσει, λένε κάποιοι, και όχι να το αναβάλει. Εκτιμώντας ότι θα γίνει αυτό αποδεκτό από τους θεσμούς, επειδή στη φαρέτρα της έχει να παρουσιάσει στοιχεία για το ότι εκεί που αναμένεται σε κάποιες τουλάχιστον παραμέτρους να υπάρχει ένα έλλειμμα, παρουσιάζεται πλεόνασμα και επομένως δεν συντρέχει λόγος ανάγκης διαρθρωτικής παρεμβάσεως για μία ακόμη φορά στο ασφαλιστικό. Το αν θα το δεχτούν οι θεσμοί και για το αν θα μπορέσει να τελεσφορήσει αυτή η ιστορία είναι άλλη συζήτηση και σίγουρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση που θα ήθελε να πάει σε εκλογές χωρίς αυτό στην πλάτη της. Εξάλλου δεν ήταν και απέτηση των εταίρων μας στην Κομισιόν, ήταν απέτηση του Δουνουτού αυτό το μέτρο, το οποίο τώρα δεν θα είναι. Κυρία Θεπευτάτου, θέλω να πάμε λίγο πίσω, να πάμε στις 21 του Αυγούστου, όπου ο Πρωθυπουργός από την Ιθάκη ανακοίνωσε την έξοδο από τα μνημόνια, την αλλαγή σελίδας που γυρίζει η χώρα για να διαγράψει μια άλλη τροχιά
όσον αφορά την ανάπτυξη, την οικονομία και την έξοδο στις αγορές. Ήσασταν εκεί. Επικεντρώθηκε σε εσάς το ενδιαφέρον, θέλω να πω, γιατί οι συνάδελφοι σας κλωνοποίησαν. Σας βλέπαμε σε πάρα πολλές φωτογραφίες να είστε παντού με τον Πρωθυπουργό. Είχαν μπερδευτεί και με μια άλλη κυρία, από ό,τι θυμάστε τα ρεπορτάζ λέγανε. Θέλω να μας δώσετε έτσι την πραγματική εικόνα που ζήσατε εσείς εκείνη την ημέρα. Εμείς εδώ με τον Κωστή επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά έχουμε μία άλλη, έτσι, διαφορετική. Και αυτό που είχαμε απορία είναι γιατί αυτό οργανώθηκε τόσο απλά, τόσο γρήγορα από την πλευρά του Πρωθυπουργού και με λίγο κόσμο, γιατί αποτυπώθηκε από τα ρεπορτάζ, από τα βίντεο, από τις φωτογραφίες, ότι ήταν λίγος ο κόσμος που βρέθηκε εκείνη, σε αυτές τις σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στον Ιθάκη. Το ένα είναι ότι δεν υπήρχε... Είπατε οργανώθηκε, δεν οργανώθηκε, δεν υπήρχε δυνατότητα να οργανωθεί, ούτε να κάνουμε πανηγυρισμούς. Ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού, δηλαδή, να κρατηθούν αυτοί οι χαμηλοί τόνοι. Ήταν επιλογή του, ναι. Καμία οργάνωση δεν προϋπήρχε. Αυτό, εμείς είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πολύ συγκινημένοι, αφενός ότι επιλέχθηκε το νησί μας για αυτή τη σημαντική μέρα και αφετέρου αυτό το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο Πρωθυπουργός από την Ιθάκη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που σηματοδοτεί με τις δικές του, με τους δικούς του συμβολισμούς από την Ιθάκη. Η αίσθησή μου ήταν ότι ανεξάρτητα ιδεολογικών τοποθετήσεων και πολιτικών επιλογών του καθενός, ήταν πάρα πολύ περήφανοι οι κάτοικοι του νησιού. Όταν το έμαθαν και όταν ήταν εκεί ο πρόεδρος, όλοι θέλαν να τους φίξουν το χέρι, να τον αγκαλιάσουν, να του πούν πέντε κουβέντες. Και έγινε μια σύσκεψη μετά το διάγγελμα στο Δημαρχείο της Ιθάκης με τον Δήμαρχο και τους φορείς του νησιού για να συζητήσουν τα προβλήματα του νησιού. Αυτό προέκυψε, ότι είμαστε συγκινημένοι για αυτή την επιλογή και πολύ περήφανοι που το νησί μας έφτασε σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, όντως έκλεισε και τυπικά, όπως σας είπα και πριν, έκλεισε αυτός ο οκταετής κύκλος και έδωσε το έναυσμα από την Ιθάκη για νέους αγώνες από εκεί, γιατί δεν είναι όλα... ωραία, και ήδη έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Είναι αφετηρία καινούργιας πολλής δουλειάς για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και τα ό,τι έχουν χάσει οι συνάνθρωποι μας και στο βιωτικό τους επίπεδο και στα δικαιώματά τους. Με προλάβατε, γιατί εντάξει, είναι γνωστό στην Ελλάδα όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός, όποιος Πρωθυπουργός στον τόπο μας, μας κολακεύει και λίγο αυτό. Άρα το κλίμα δεν μπορούσε παρά να είναι όπως ακριβώς το περιγράψατε και καταγράφηκε και από τις κάμερες, αν και κάποιοι έσπευσαν, όχι με εχθρικό τόνο, μάλλον φιλικό, να βγάλουν ένα παράπονο. Θυμάμαι μια κυρία, τουλάχιστον στα εκμετώπιση που είδα, που του είπε να κοιτάξει τους συνταξιούχους. Και είμαι σίγουρος ότι επειδή ανήκετε στην ομάδα των βουλευτών που επικοινωνείτε καθημερινά με τον κόσμο και με τους συμπατριώτες σας, γίνεστε αποδέχτης παραπώνω ότι δεν βγαίνουμε, δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ήταν δηλαδή, να μην περάσει και μια έτσι εικόνα ότι είναι και ευχαριστημένη από την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε και από αυτή την κυβέρνηση, γιατί ναι, ακριβώς ήταν ένα μονοπάτι που δεν μπορούσε καμία κυβέρνηση να ξεφύγει εύκολα. Σας είπα, δεν πανηγυρίζουμε για αυτό το timing, όμως υπάρχει μία σημαντική, στα νησιά μας και στα Ιόνια νησιά, υπάρχει στα τρία τελευταία χρόνια συστηματική αύξηση του τουρισμού, δουλεύει ο κόσμος, έχουμε δουλειές. Επίσης, για πρώτη φορά στα Ιόνια νησιά θα ισχύσει το μεταφορικό ισοδύναμο, πρώτη φορά στα Ιόνια νησιά ένα μέτρο που ισχύει στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, γιατί όπως γνωρίζετε μέχρι στιγμής ό,τι μέτρο είχαμε ήταν μόνο για το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή από 1η-1η του 19 θα ισχύει και για το Ιόνιο. Θέλω να πω, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, αλλά ο κόσμος αναγνωρίζει τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή.
Κυρία Θεοπευτάτου, μιλήσαμε για την Ιθάκη και ζήσατε από κοντά αυτή την ημέρα εσείς, δίπλα στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως άλλα νησιά. Θα πάω στην Ίδρα. Είδατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Μία πολύ απογοητευτική κατάσταση και εικόνα όσον αφορά την φιλοξενία, τον τουρισμό για τη χώρα μας. Και πάρα πολλοί επιχειρηματίες που καταστράφηκαν από την έλλειψη νερού και ρεύματος στο νησί. Το τελευταίο διάστημα θα έχετε παρακολουθήσει και εσείς. Είχαμε και στην Αττική εδώ τις διακοπές ρεύματος. Είχαμε τώρα στην Ίδρα. Υπάρχει μια εικόνα όπου ενώ η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, φαίνεται σαν κάτι να διαλύεται, σαν κάτι να μην πηγαίνει σωστά, σαν να έχουμε κάπου κατεβάσει τους διακόπτες. Μάλιστα στην Ίδρα είναι και οι άνθρωποι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά για ό,τι έχασαν. Αυτή η εικόνα σας προβληματίζει εσάς, γιατί είπαμε συγκύρισε σελίδα η χώρα, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτός ο αποσυντονισμός. Το ένα είναι ότι καταθέτω αυτό που αποκομίζω από τους συμπολίτες μου και από τους συμπατριώτες μου. Βεβαίως υπάρχουν αυτά τα θέματα που λέτε πολύ σημαντικά και νομίζω γίνεται έρευνα ήδη για ποιο λόγο πάρα πολύ σοβαρό. Τα έχουμε ξαναζήσει δυστυχώς και εμείς στα νησιά μας να έχουμε μείνει χωρίς ρεύμα. Είναι πάρα πολύ και σε αυτή και τη φάση της τουριστικής περίοδου. Βεβαίως περίοδου. Και γίνεται, νομίζω, διερευνάται αυτό το θέμα πώς και για την Αττική και για την Ίδρα. Δεν νομίζω ότι αντανακλούν όμως τη γενικότερη εικόνα αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Όχι, αυτό που λέει η αντιπολίτευση και το βάζουμε στη συζήτηση, αυτή ήταν η σκοπιμότητα του ερωτήματος της Κέλλης, για να το σχολιάσετε, είναι ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε έκτακτες κρίσεις. Και ξεκινάνε φωτιές, μάτι. Μόνο επικοινωνιακά και εκεί βρέθηκε ο Πρωθυπουργός να προεδρεύει συσκέψεως, να μην γίνεται καμία κουβέντα για την ύπαρξη ήδη νεκρών και να αποκαλύπτει από το ρεπορτάζ ότι ήδη υπήρχαν νεκροί συμπολίτες μας. Blackout στην Αθήνα, blackout στην Ίδρα, ότι σε αυτές τις έκτακτες κρίσεις υπήρξε μια αδυναμία συντονισμού και ανταπόκρισης. Αυτό βάζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι απαντάτε σε αυτό? Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια υποβάθμισης καταρχήν του γεγονότος ότι έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων, να υποβαθμιστεί σαν γεγονός, και ότι εν πάση περιπτώσει ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι λάθος, είναι κακό κτλ. Όλα αυτά, αυτές οι κρίσεις, νομίζω ότι είναι αποδεκτό αφενός μεν ότι διερευνώνται τα αίτια και τα λοιπά και οι πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Αφετέρου, πρέπει να μας δώσουν το στίγμα για να μην ξανασυμβούνε. Ήταν τελείως ακραία τα γεγονότα. Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της δεν αφορούν μερικούς γραφικούς. Είναι πρώτον πυλών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να μας δώσουν την όθηση για συγκεκριμένο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Να αλλάξει δηλαδή ο τρόπος, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, πώς θα προλαμβάνεις δηλαδή τέτοια γεγονότα, και βεβαίως ήταν εντυπωσιακά και πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα που, και πολύ γρήγορα τα μέτρα που υπάρχει και κάτι άλλο, είναι και θέμα υποδομών. Δηλαδή είπε η Κέλλη για τα δύο καλώδια, γιατί δεν δούλεψε ούτε το εφεδρικό στην περίπτωση της Ίδρας, όπου εκεί το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις κανείς, ότι μπαίνουν θέματα συντήρησης και ανανέωσης παλαιών δικτύων. Αυτά λοιπόν χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται κονδύλια. Τα μνημόνια, μία από τις ζημιές που τουλάχιστον κάτι δική μου, εκτίμησε κάτι. Όχι μόνο τη δική σας, βεβαίως. Τώρα, εδώ προστήθηκε ένα κατηγορό πάλι από την αντιπολίτευση και θέλω το σχόλιο σας, ότι τραβάτε λεφτά από παντού για να φτιάξετε εκείνο τον κουμπαρά, περηφανεύεστε για το πλεόνασμα, μοιράζετε λεφτά από εκεί στον κόσμο για να έχετε εκλογικά ωφέλη και η ζημιά που γίνεται με το να κόβετε από εκεί χρήματα φαίνεται σε αυτές τις ιστορίες όπως της Ίδρας. Σε αυτό τι απαντάτε? Όπως είπα και πριν, χρειάζεται ένα σχεδιασμός. Δεν είναι ότι κόβουμε λεφτά από εκεί. Όντως μειώθηκε και το
Και αυξήθηκε την τελευταία χρόνια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σταδιακά, ούτως ώστε να αποκατασταθούν σε θέματα υποδομών πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όπως σας είπα και πριν, απαιτείται κυρίως ζητήματα πρόληψης. Να έχεις δηλαδή άλλους μηχανισμούς πρόληψης για να μπορέσεις να προλαμβάνεις τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας και να δούμε μαζί, ολοκληρώνοντας, τις εργασίες εξυγχρονισμού της Ολομέλειας της Βουλής, της αίθουσας. Θα έχετε εσείς ενημερωθεί ότι όλο το καλοκαίρι δουλεύουν πάνω υπεύθυνοι για να υπάρξει πλέον μια καινούρια σκεπή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εργασίες που ολοκληρώνονται σιγά σιγά για τη βελτίωση και ενίσχυση της κατασκευαστικής κάλυψης της αίθουσας των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής. Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής Κωνσταντίνο Αθανασίου, ενημερώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες και τον ανάδοχο του έργου. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της αίθουσας συνεδριάσεων, που ξεκίνησε με την τοποθέτηση του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και αφορούν στη συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού φορέα στέγασης και στην αντικατάσταση του υφιστάμενου υαλοπετάσματος με νέο, σύγχρονο προδιαγραφών. Με την ολοκλήρωσή τους θα έχουν επιτευχθεί τόσο η ασφάλεια του δομικού φορέα της κατασκευής κάλυψης και των περιματρικών οικοδομικών στοιχείων, όσο και η ενεργειακή απόδοση, η στεγανότητα, η αισθητική αναβάθμιση και η επισκεψιμότητα. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο 1.287.226 ευρώ και πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης της κατασκευής κάλυψης, η οποία χρονολογείται από το 1934. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Κωστή Παρά που ήταν κοντά μας σήμερα και την κυρία Θεοπευτάτου που συζητήσαμε. Περιμένουμε λοιπόν τον ανασχηματισμό, κυρία Θεοπευτάτου. Θα πω ότι το όνομά σας έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί και το όνομά σας για υπουργοποίηση. Τηλέφωνο δεν έχει πέσει μέχρι τώρα το πρωί, δεν έχει. Ο πρόεδρος δεν πήρε. Όχι. Από όποια θέση θέλω να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι ούτε θέμα προσωπικής μας προβολής για όλους μας. Θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από όποια θέση είμαι διατεθειμένη να το κάνω. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και περιμένουμε τα ονόματα τις επόμενες ώρες. Πάμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια νέα πρωτοβουλία που θα ενώσει νέους Ευρωπαίους σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο πίεσε για τη διάθεση νέων κονδυλίων στο Σώμα Αλληλεγγύης. Πρόσθετες δράσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η βοήθεια για τους μετανάστες θα τεθούν επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος. Europe is the world leader when it comes to social protection. The EU has set global standards for fighting poverty, well-being, family cohesion, and work-life balance. How welfare systems are run is left up to individual member states, but the European Parliament calls for higher standards. One example of this is the Families Package. We call for a paternity leave directive. We say it is essential and urgent. We ask member states to extend the period of parental leave. What really sets EU countries apart from non-EU countries is the buffer of time offered to the working parents, at least 4 months of parental leave during the 8 first years of a child's life. Dario lives in Italy and works in the public administration of Rome. He is allowed to take 30 days of parental leave, spread over a longer period. Abbiamo deciso di diventare genitori insieme e di conseguenza crescere i figli è anche una occasione di farlo insieme. Con l'occasione di più giorni a disposizione, non solo il weekend ad esempio, per stare con loro, il rapporto con questi rimane abbastanza costante. Non c'è solo ci vediamo la mattina, ci vediamo la sera tardi quando magari torno. However, only 10% of fathers in the EU take parental leave. Many are afraid of losing part of their salary or the job itself, and some prefer to leave parental care to mothers. Nous préconisons que ce congé parental ne puisse pas être transférable, ou à tout le moins qu'il puisse être transférable dans les limites du possible, dans ce qui ne renforce pas les rôles traditionnels. The promotion of social welfare and the respecting of equality between men and women are enshrined as fundamental values in the EU, and the Parliament warns against reversing progress that has been made.
Si cogemos la brecha salarial, estamos en el 16,2, que es prácticamente el mismo nivel que el que teníamos al 2012. No hemos prácticamente avanzado. Estonia has the highest gender pay gap, 10% more than the EU average. But the situation has improved after accession to the EU. The European context is definitely important. This is the reason, big part of the reason why Estonia adopted in 2004 the law of gender equality. More than 64 million women are at risk of poverty in the EU. 48% are single parents, like Trin. She works as an assistant in the health sector, in which the gender pay gap is very high in Estonia. Kulutused on need põhilised asjad. Ma ei tea, riiete, jalanõude ja kõike selle pealt, nii minu kui laste puhul siis. Mida iganes hammas murdub ära, et see korda teha, siis seda ma ka ei saa. Igasugused ootamatused just, mis peaksid ette tulema, et nende pärast ma muretsin kõige rohkem. Like any other EU country, the gender pay gap is mainly due to the segregation of the labor market into jobs traditionally done by men or women. To achieve equal pay for equal work is a top opportunity for priority for women empowerment. A lack of progress is frankly frustrating. Gender pay gap is a challenge throughout Europe in all kinds of jobs. The European Social Fund is trying to promote equality and fight poverty. The European Union has made the commitment to lift at least 20 million people out of poverty by 2020. The Fund for European Aid to the Most Deprived has been given a budget of more than 3.5 billion euros. In Belgium, this fund finances the distribution of about 7,000 tons of different products to almost 150,000 people in need. Twice a week, Jean-Charles comes to this food bank in Brussels in order to pick up ingredients that he will use for cooking in a charity restaurant, Nativitas, in the center of the city. Dans les personnes âgées que nous avons, évidemment, il y a ceux qui n'ont presque pas de pension, qui ont une petite pension de survie et qui viennent ici parce qu'ils ne savent pas nouer les deux bouts. In Belgium, like in many other countries, 16% of the elderly population are at risk of poverty. Avec ma petite pension que j'ai, je ne pourrais presque pas me permettre d'aller louer un appartement chez un privé. Car avec cette pension-là, il faut que je paye mon loyer, les charges, il faut manger. Alors heureusement que je peux venir manger en Nativitas à un bas prix, quoi. Improving social rights in everyday life is at the heart of the agenda of the European Parliament in the coming years. What really matters is the commitment to deliver on better standards, better social standards for our century. Παρακολουθείτε την πρωινή ανάγνωση. Κοντά μας, επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας, βουλευτής του νομού Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία και τομέαρχης οικονομικών. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα. Κύριε Ταϊκούρα, θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα των συντάξεων και των περικοπών που έχουν ψηφιστεί και από τον Ιανουάριο του 19 πρόκειται να υλοποιηθούν. Έχουμε τώρα τις εξής δηλώσεις και της κυρίας Τσιόγλου χθες στο ραδιόφωνο και του κύριου Πετρόπουλου εδώ στην εκπομπή μας. Δεν είναι αναγκαία η περικοπή των συντάξεων, είπε Υπουργός Εργασίας. Και ο κύριος Πετρόπουλος τόνισε πως όσον αφορά το νόμο για τις περικοπές, ίσως τον αποσύρουν, ίσως αποσυρθεί, ίσως δεν μιλάμε καν για αναβολή του νόμου. Τι λέτε εσείς? Εμείς δεν λέμε, εμείς πράξαμε. Mm-hmm. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία στην κατεύθυνση αυτών που ισχυρίζονται μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και η κυβέρνηση καταψήφισε. Άρα να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουμε στις πράξεις, όχι στα λόγια, είναι ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μόνη της τις νέες περικοπές των συντάξεων. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτές οι περικοπές των συντάξεων δεν περιλαμβάνονταν στο τρίτο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Ενσωματώθηκαν μεταγενέστερα εξαιτίας της ανικανότητας της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με εταίρους και δανειστές και δεν ψηφίστηκαν από την εξωματική αντιπολίτευση. Με δεδομένη συνεπώς την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για το μέλλον,
Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια συγκεκριμένη τροπολογία, θεωρώντας ότι αυτές οι περικοπές δεν πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Κυβέρνηση την καταψήφισε. Άρα περιμένουμε να δούμε. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει μεταβληθεί. Το πάντως αισιόδοξο είναι πως υπάρχει μια αναθεώρηση, από ό,τι καταλαβαίνω και ερμηνεύουμε εδώ, μιλάγαμε και με τον Κωστή Παρά νωρίτερα, από την πλευρά της κυβέρνησης, όσον αφορά το ότι αυτή τη στιγμή τα οικονομικά και τα νούμερα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που είχε εκτιμήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί αυτό ήταν και που έβαλε τον όρο για τις περικοπές των συντάξεων, και δεν υπάρχουν πια αυτοί οι δείχτες που να μας αναγκάσουν να γίνουν περικοπές. Εσείς το βλέπετε κάτι τέτοιο? Πανέρχομαι πάλι στην ουσία, ναι, και όχι στα λόγια. Τι ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση, φέτος, πριν από δύο μήνες, το είχαμε συζητήσει και μαζί, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Πριν από δύο μήνες, οι περικοπές στις συντάξεις περιλαμβάνονταν. Τι κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση στους Ευρωπαίους εταίρους, το περίφημο δήθεν ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης. Οι περικοπές στις συντάξεις περιλαμβάνονταν. Τι έδωσε πρόσφατα στους δανειστές η κυβέρνηση, την αναλογιστική μελέτη για την πορεία του συνταξιοδοτικού συστήματος τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Οι περικοπές περιλαμβάνονταν. Άρα, σε αυτά που η κυβέρνηση έχει πράξει πρόσφατα, το τελευταίο τρίμηνο, η κυβέρνηση περιλαμβάνει την περικοπή των συντάξεων του 2019. Είπατε ότι έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μεγέθη ή τα μεγέθη της οικονομίας, να το πω γενικότερα. Πού το είδατε? Να δούμε σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Πάντα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ναι. Σωστά. Εγώ θα συγκρίνω τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης με την πραγματικότητα. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, η ανάπτυξη της χώρας, είναι κατώτερος των εκτιμήσεων και των προσδοκιών. Σας θυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση απέτυχε πλήρως όλα τα χρόνια στους αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει. Επανέφερε την οικονομία στην ύφεση το 2015 και το 2016, απέτυχε και μάλιστα σημαντικά κατά 60% στον στόχο για το 2017, ήδη έχει αναθεωρήσει το στόχο για το 2018 και εκτιμά ότι το 2022 η ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερη από το 2018. Αλλά αυτά δεν είναι αισιόδοξα μεγέθη. Δεύτερη παρατήρηση. Το πλεόνασμα που είναι πάλι όμως. Αν μου επιτρέπετε, θα έρθω αμέσως εκεί. Δεύτερη παρατήρηση. Το σημαντικότερο, η καθημερινότητα του πολίτη. Ναι. Οι πολίτες κάθε μήνα οφείλουν όλο και περισσότερα σε φορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε μήνα ο συγκεκριμένος δείκτης, το συγκεκριμένο ποσό, διωγγώνεται. Αυξημένο κατά 55% από το τέλος του 2014. Δεν ισχυρίζομαι ότι ξαφνικά δημιουργήθηκαν οφειλές των πολιτών σε φορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Υπήρχαν και στο παρελθόν. Ναι. Και είναι αποτέλεσμα και των μέτρων λιτότητας που πήραν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό όμως που υποστηρίζω είναι ότι 55% αύξηση σε μία τριετία δεν υπήρξε ποτέ. Απόρρια της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα, η πραγματική οικονομία πάει χειρότερα. Η ανάπτυξη δεν έχει έρθει κατά υψηλό και βιώσιμο τρόπο. Και πάμε τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση φαίνεται να δυσκολεύεται στην εισπράξη των φόρων. Θα το δούμε τους επόμενους μήνες αυτό πώς θα πάει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις είναι προς το τέλος της χρονιάς. Ναι. Και στηρίζεται η υπεραπόδοση του εφετινού προϋπολογισμού, που δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα προηγούμενα χρόνια, στο σκέλος των δαπανών. Και για να δούμε πού οφείλεται στο σκέλος των δαπανών, σε μια εσωτερική στάση πληρωμών από κοινωνικά κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η ποιότητα της υγείας. Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία έχουν επιχορηγηθεί σε μικρότερο ποσοστό από αυτό που εκτιμούσε η κυβέρνηση και πάλι. Και δεύτερον, σε αντιδιαστολή με αυτό, από αυτό που άκουσα από την συνάδελφό μου που είχατε πριν από λίγο, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει κατρακυλήσει στο χαμηλότερο ύψος της τελευταίας δεκαετίας. Φέτος δε, ναι, και κλείνω με αυτή την παρατήρησή μου, φέτος δε, ήδη σήμερα που μιλάμε, είναι 700 εκατομμύρια κάτω από τους στόχους. Και είναι η μοναδική κυβέρνηση που επί τρία χρόνια κρατά για να δείξει περιπλεώνασμα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που είναι βασικό συστατικό για ένεση ρευστότητα στην οικονομία και για ανάπτυξη της χώρας, σε πολύ χαμηλά ύψη. Μιλήσατε πριν για το ασφαλιστικό και για την ασφάλιση. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πως ποντάρει στην ιδιωτική ασφάλιση. Μάλιστα, κυρία Τσιόγλου, αναφέρθηκε και εσάς που είχατε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρείων ασφάλισης και ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε ένα ισχυρό πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης και μάλιστα τον τομέα της υγείας. Σε αυτό τι απαντάτε? Τελευταία παρατήρησή σας ήταν και η πλέον σωστή. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.
Για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μειωθούν οι ασφαλιστικές φόρες. Για μας είναι πρόταγμα αυτό. Και αν θέλετε, συνομιλείτε με κάποιον που συμμετείχε σε μια κυβέρνηση, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, που μείωσε ασφαλιστικές εισφορές το 2014. Άρα, κομβικό σημείο είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό θα δημιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης εκ περιτροπής που έχουμε σήμερα. Οι νέες θέσεις απασχόλησης θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο στο σκέλος των δαπανών θα πρέπει να στηριχθεί σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός που ισχύει σήμερα. Δημόσιος, υποχρεωτικός, αναδυναμητικός. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι πάλι υποχρεωτικός, θα εντάσσει και στοιχεία όμως ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να δημιουργήσει και πρέπει να δημιουργήσει τον δικό του κουμπαρά, ώστε να είναι απολύτως σίγουρο ότι στο τέλος, όταν δηλαδή θα συνταξιοδοτηθεί, θα έχει ανεξάρτητα από τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, ανεξάρτητα από τα μεγέθη της οικονομίας, ανεξάρτητα από πώς κινηθεί η γύρανση του πληθυσμού, που είναι μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και θα πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά να το συζητήσουμε, να έχει τη δική του ασφάλιση. Αυτό όμως πάμε... Και ο τρίτος πυλώνας, ναι. Και ο τρίτος πυλώνας δεν είναι υποχρεωτικός, είναι εθελοντικός, κεφαλαιοποιητικός και αφορά την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα, για το δεύτερο πυλώνα. Ο πρώτος πυλώνας, αν μου επιτρέπετε, ο πρώτος πυλώνας είναι ακριβώς ό,τι ισχύει σήμερα. Μάλιστα. Υποχρεωτικός, δημόσιος, αναδυναμικός. Ο δεύτερος πυλώνας όμως, στην ουσία, προτείνεται να προσφύγουν οι ασφαλισμένοι σε ένα ιδιωτικό φορέα. Είναι συνδυασμός ο δεύτερος πυλώνας. Συνδυασμός. Ο δεύτερος πυλώνας ιδιωτικό και ο τρίτος. Προαιρετικά, αν θέλει. Και ο τρίτος είναι μόνο ιδιωτικός. Μόνο ιδιωτικός. Ο δεύτερος είναι επίσης με δημόσιο χαρακτήρα. Ναι, όλα αυτά πώς θα κριθεί αυτό όμως. Δηλαδή, θέλω να πω πώς τελικά ο ασφαλισμένος θα μπορεί να διαλέξει όποιο πυλώνα από τους τρεις θέλει. Όχι. Σας λέω ότι από τη στιγμή που ο πρώτος και ο δεύτερος θα είναι υποχρεωτικοί, είναι σαφές ότι μιλάμε για δημόσια ασφάλιση. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα προκειμένου, πρώτον, το εισόδημα του ίδιου του συνταξιούχου να ενισχυθεί στο μέλλον. Δεύτερον, η ασφάλεια του συνταξιούχου να ενισχυθεί στο μέλλον. Σήμερα, όποιον ρωτήσετε, με όποιον συναναστραφείτε, ειδικά με τα νέα παιδιά, τι σας λένε, εμείς δεν πάρουμε ποτέ σύνταξη. Πρέπει να φύγει αυτό από το λεξιλόγιο του νέου του παιδιού. Να συνειδητοποιήσει ότι θα εργαστεί με βιώσιμο τρόπο, με καλή θέση απασχόλησης, με μειωμένες ασφαλιστικές φόρες, έτσι ώστε να εισπράξει στο τέλος αυτό το οποίο δούλεψε. Γιατί βλέπετε ότι καθημερινά ακούμε διαφορετικά. Έτσι όπως το λέτε και έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν το καταλαβαίνω λάθος, να μου το εξηγήσετε και πάλι. Ίσως να μην το καταλαβαίνω. Είναι σαν να πάμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, να το πω, ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή θα πρέπει εγώ, να πάρω παράδειγμα εμένα, που θέλω να πάρω σύνταξη, να πάω στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα, έτσι, να αποταμιεύσω σε έναν ιδιωτικό φορέα. Προφανώς. Αρχικά όμως υπάρχει ο δημόσιος. Ναι. Κανονικά σύνταξη από το δημόσιο. Ωραία. Ταυτόχρονα, εάν αλλάξουν οι δημοσιονομικές συνθήκες στο μέλλον, εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και πάμε πάλι σε μια λογική περικοπών, γιατί γίνονται πολλοί προβληματισμοί για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ούτως ή άλλως ο κάθε ένας θα έχει κάνει το δικό του κουμπαρά, ο οποίος μαζί με τη δημόσια ασφάλιση, που θα είναι υποχρεωτική, θα το εξασφαλίζει επαρκές χρηματικό ποσοστό. Πιστεύετε, θέλω να πω με τα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικογένειας, με την κρίση που ακόμα βρισκόμαστε, έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο να το κάνει ο Έλληνας, να αποταμιεύσει δηλαδή. Ακόμα θυμάστε την εποχή των ασφαλιστικών εταιριών, όπου θέλαμε όλοι προγράμματα πολύ καλά για να εξασφαλίσουμε μια πολύ καλή φαρμακευτική περίθαλψη, κάποιοι συνταξιοδοτικά, όλα αυτά έσκασαν κάποια στιγμή, το θυμάστε. Είναι εφικτό σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι πρέπει να δείτε συνολικά την πρόταση. Ναι. Είναι εφικτό να μειωθούν οι ασφαλιστικές φόρες, γιατί αυτό είναι κομβικό σημείο. Mm-hmm. Για εμάς είναι εφικτό. Άρα μιλάμε για κάτι που ούτως ή άλλως ενισχύει το εισόδημα του εργαζόμενου ή δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης για να μπουν άνεργοι στην αγορά εργασίας. Ναι. Αυτό είναι, πώς είναι βασικό σημείο. Ναι. Βασικό σημείο γιατί ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Δεύτερη παρατήρηση. Μιλάμε για ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Ξέρετε τι ποσοστό είναι ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα του πλούτου της χώρας. Είναι στο 2,5%. Είχαμε πολύ χαμηλό, βέβαια. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Είναι 8,5%. Άρα, ναι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να πάμε στο 8,5% και δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό αφορά μόνο το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας. Αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την ασφάλισή της, την ιδιωτική της ασφάλιση. Αυτό θα πρέπει να το ενισχύσουμε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια του πολίτη για το μέλλον. Την εικόνα των δημόσιων οικονομικών και να μην μπούμε σε μια λογική περικοπών όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση.
Αλλά εμείς είπαμε ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου που έχει τις περικοπές, ο οποίος φέρνει μεγαλύτερες περικοπές από αυτές που είχε προειδεάσει και προαναγγείλει η κυβέρνηση πριν από κάποια χρόνια. Δεύτερον, να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Και τρίτον, μια κοινωνική ασφάλιση που θα διδάσει σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, όπως είναι οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Με καθολικό, υποχρεωτικό, δημόσιο πυλώνα, το τονίζω. Θα μείνουμε στη συζήτησή μας, κύριε Σταϊκούρα, αλλά μόλις τώρα με ενημέρωσαν από το κοντρόλ ότι εκπαιδευτικό αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας έπεσε τώρα στην Τρίπολη. Θα έχουμε πληροφορίες να σας μεταφέρω. Έχει εντοπιστεί ζωντανός ο ένας από τους πιλότους. Γίνονται έρευνες για το δεύτερο, να το πούμε, και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Για οτιδήποτε νεότερο έχουμε, θα σας το μεταδώσουμε αμέσως. Θέλω να μείνουμε λίγο. Μόλις κατάλαβα τώρα, γιατί είστε από τους ανθρώπους που μαζί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας καταγράφετε και οργανώνετε αυτή τη στιγμή την οικονομική πολιτική και τα όσα θα ακούσουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τώρα το Σεπτέμβριο. Θέλω να πάμε να μας πείτε, εκτός από αυτά που φαντάζομαι θα είναι μέσα στα όσα θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι εξαγγελίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και να ρωτήσω, ο κύριος Μητσοτάκης θα ανέβει με το καλάθι που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, με παροχές? Θα υπάρχει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια παροχολογία, όπως οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών που μόλις μας είπατε, γιατί και αυτό ακούγεται όμορφα στα αυτιά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας? Ακούγεται όμορφα, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί να το υλοποιήσει. Ναι, βεβαίως. Και για να υλοποιήσεις μια πολιτική θα πρέπει να την πιστεύεις. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζει στα κείμενά της ότι η φορολόγηση των πολιτών δεν είναι υπερβολική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα, όταν δεν πιστεύεις κάτι, δεν μπορείς να πείσεις σε μια διαπραγμάτευση ότι αυτό είναι το σωστό για τη χώρα σου. Άρα, έχουμε ουσιαστική, ριζική, ιδεολογική διαφορά με την παρούσα κυβέρνηση. Δεύτερον, μπορούμε να πείσουμε. Και γιατί μπορούμε να πείσουμε? Γιατί το κάναμε πρόσφατα. Το 2014, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση, μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρέλαιου θέρμανσης, μειώσαμε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε τις ασφαλιστικές φόρες. Άρα αποδείξαμε ότι όταν είσαι αξιόπιστος ως κυβέρνηση και αποτελεσματικός, έχεις βαθμούς ελευθερίας. Κερδίζεις νέους βαθμούς ελευθερίας ώστε να ασκήσεις τη δική σου οικονομική πολιτική. Και έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Για εμάς δύο είναι τα κομβικά σημεία που θα πρέπει να απαντήσει το κάθε κόμμα στο μέλλον. Το πρώτο σημείο είναι πώς μπορεί να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, ώστε η χώρα, αφού βγήκε με τυπικό τρόπο από το πρόγραμμα και όχι από το μνημόνιο, οι μνημονιακές πολιτικές θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και θα είναι ακόμα αυξημένες το 19 και το 20 με βάση αυτά που ψήφισε η κυβέρνηση. Πώς θα διασφαλιστεί μια χρηματοδότηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές με συστηματικό τρόπο και χαμηλό κόστος δανεισμού. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι πώς η χώρα θα πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση. Άρα, οι απαντήσεις που θα δώσουμε είναι πάνω σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Το δεύτερο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει, να αποδείξει ότι μπορεί να φέρει υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα επαναλάβω τα πεπραγμένα της, σας τα κατέθεσα πριν από λίγο. Αυτό που θα σας πω είναι ότι δεν έχει καν σχέδιο όμως. Μιλάμε για ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο δεν έχει έναν πίνακα. Έναν πίνακα, έναν αριθμό για το πώς θα πάμε στο στόχο. Πώς θα πετύχουμε το στόχο. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, υλοποιώντας διαθεωτικές αλλαγές και αποκρατικοποιήσεις που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας και τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, για παράδειγμα αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αποπληρώνοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτιμώ περίπου σε ένα έτος, ότι η χώρα μπορεί να κινηθεί σε υψηλότερους οικονομικούς ρυθμούς μεγέθυνσης από αυτούς που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές σήμερα. Ναι. Πόσοι είναι αυτοί οι ρυθμοί? Είναι 1%. Τι πίστευαν οι δανειστές για την Ελλάδα ότι θα τρέξει η ελληνική οικονομία μέχρι το 2060? Πίστευαν πριν από 3 χρόνια 1,9. Τι άλλαξε και το 1,9 έγινε 1%? Η ελληνική κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Άρα, αν τους πείσουμε, αν μου επιτρέπετε, είναι σημαντικό αυτό. Αν τους πείσουμε, και πιστεύω ότι θα τους πείσουμε γιατί θα έχουμε υλοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές σε ένα χρόνο, τότε οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Και η βελτίωση τη βιωσιμότητα του χρέους θα οδηγήσει μέσω μακροπρόθεσμα σε χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα, σε χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους. Δηλαδή, σε βαθμούς ελευθερίας
για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και αν μου επιτρέπετε μία ακόμα παρατήρηση, γιατί δεν είμαι πλήρης στην απάντησή μου, το πρώτο σκέλος. Χαμηλό κόστος δανεισμού με συστηματικό τρόπο. Υπάρχει αυτό σήμερα? Δεν υπάρχει. Βγήκαμε από τα προγράμματα και είμαστε και εκτός αγορών. Θέλω να μείνουμε στο τι βγήκαμε. Αφήστε δε που είμαστε με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα επιτοκίου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όπως είπατε, βγήκαμε από τα προγράμματα και θέλω να ρωτήσω, με τα δεδομένα, μας περιγράψετε πάρα πολύ καλά την οικονομική πολιτική, γιατί έχει σκοπό να κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν γίνει κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή βλέπετε να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα? Είναι σίγουρο πως από 21 Αυγούστου μέχρι 28 που έχουμε σήμερα το να βγούμε στις αγορές δεν είναι εφικτό. Έτσι το ξέρετε καλύτερα τα οικονομικά μεγέθη εσείς. Αλλά υπάρχει αυτή η κανονικότητα που υποστηρίζει η κυβέρνηση? Δύο σκέλη απάντησή μου. Ξεκινάω από αυτό που ήταν και συμπλήρωμα του προηγούμενου. Αν η κυβέρνηση ήταν αξιόπιστη και αποτελεσματική, εάν είχε ήδη υλοποιήσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, εάν είχαν αρθεί οι κεφαλαιακοί περιορισμοί που εξακολουθούν να υφίστανται και επιβλήθηκαν μετά την περίφημη γενναία με δημιουργική ασάφεια διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015, mm-hmm. που κόστισε στη χώρα μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δανειστών, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και την οποία ανοίγω μια παρένθεση, ξέχασε εντελώς ο κ. Τσίπρας στην Ιθάκη. Αν η χώρα είχε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πέρσι οι συνάδελφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ εδώ δεν έλεγαν ότι είναι προτεραιότητα η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, και σε αυτό το στόχο αποτύχαμε. Αν είχαν υλοποιηθεί όλα αυτά, σήμερα, με δεδομένη την υψηλή ρευστότητα που υπήρχε παγκοσμίως, το κόστος δανεισμού θα ήταν ήδη χαμηλότερο και λιγότερο ευμετάβλητο. Άρα θα μιλούσαμε για μια έξοδο από τα προγράμματα με διαφορετικούς όρους δανεισμού. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της απάντησής μου. Πάω στο πρώτο. Κανονικότητα. Αλήθεια, μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα όταν η χώρα δεν πετυχαίνει τους στόχους για την ανάπτυξη? Μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα όταν συνεχίζει να υποχωρεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας? Μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα όταν υπάρχουν ακόμα κεφαλαιακοί περιορισμοί? Μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα όταν το χρέος των πολιτών σε φορείες και ασφαλιστικά ταμεία διαρκώς διωγγώνεται? Μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα όταν οι καταθέσεις δεν επιστρέφουν με βιώσιμο τρόπο στο τραπεζικό σύστημα? Επιστροφή στην κανονικότητα δεν υφίσταται. Κάποιοι όμως, και θα αναφερθώ στον κύριο Γερούν Ντάισελμπλουμ, τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup, θα δείτε φαντάζομαι τη συνέντευξή του χθες που έδωσε στον Αντένα, αλλά και στον κύριο Βίζερ, στον Τόμας Βίζερ, και αυτός απερχόμενος από το Euro Working Group. Είναι αυτοί που είπαν για τα 200 δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι, παρεμπιπτόντως. Είπαν πολλά και οι δύο. Μάλιστα, ο κύριο Ντάισελμπλουμ ετοιμάζει και βιβλίο. Εμφανίστηκε όμως πολύ αισιόδοξο για το μέλλον της χώρας και για την ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι θα χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμη να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη της χώρας προς τις αγορές και στο εξωτερικό, να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μπούμε σε αυτή την κανονικότητα. Θέλω να πω, απ' έξω έρχονται αυτά τα μηνύματα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε αυτό που μας είπατε, ότι υπάρχει αυτό το απεσιόδοξο μέλλον για τη χώρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν σας είπα για το μέλλον, σας είπα για το παρόν. Το παρόν. Και επειδή το πρώτο σας ερώτημα ήταν αν έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, τώρα μου επανέρχεστε με ένα δεύτερο ερώτημα, η προοπτική της κανονικότητας. Mm-hmm. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ναι, χάθηκαν 3 χρόνια. Οι Έλληνες πολίτες υπέστησαν 14,5 εκατομμύρια ευρώ μέτρα λιτότητας που μείωσε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κόστησε στη χώρα μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κανονικότητα δεν έχει επιστρέψει. Αλλά, εάν υλοποιήσουμε μια άλλη δημοσιονομική πολιτική, αν υλοποιήσουμε διαθεωτικές αλλαγές, εάν ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, αν ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα, mm-hmm. μπορούμε σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να βγει η χώρα οριστικά από την κρίση. Μάλιστα. Γιατί το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα βγούμε από την κρίση. Κύριε Στακούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας στην πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της χώρας με ιστορικά γεγονότα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη πήρε την εξουσία στις 9 Μαΐου του 1922, όταν έπεσε η κυβέρνηση Νικολάου Στράτου με την καταψήφισή της στη Βουλή. Η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη είχε ευρεία πλειοψηφία ως κυβέρνηση συνασπισμού από όλα τα αντιβελζελικά κόμματα. 2,5 μήνες αργότερα από την ορκομοσία της, στις 28 Αυγούστου του 1922, και 2 εβδομάδες μετά την επίθεση και τις επιτυχίες των Τούρκων στη Μικρά Ασία, η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Στη θέση της ανέλαβε η κυβέρνηση Νικολάου Τριανταφυλάκου.
Σαν σήμερα πεθαίνει ο πολιτικός Γεώργιος Καφαντάρης. Γεννήθηκε το 1873 στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας. Το 1905 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής. Το 1915 διορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών και το 1917 κατέθεσε στη Βουλή σαφή ομολογία υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Το 1919 έγινε Υπουργός Γεωργίας και τον Ιανουάριο του 1924 Υπουργός Δικαιοσύνης και αμέσως μετά Πρωθυπουργός για ένα μήνα. Στη συνέχεια ίδρυσε το Κόμμα των Προοδευτικών Φιλελευθέρων, το οποίο μετονομάζεται από το 1928 σε Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων. Στη δικτατορία του μεταξά εξορίστηκε μέχρι και το θάνατο του δικτάτορα. Μετά την απελευθέρωση έγινε αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Σοφούλη. Ήταν ξημερώματα Κυριακής 28 Αυγούστου του 2011, όταν έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Λεωνίδας Κύρκος. Μπήκε στην πολιτική το 1961 και εκλεγόταν συνεχώς με την ΕΔΑ μέχρι τη Χούντα. Στις 21 Απριλίου του 1967 συνελήφθη και παρέμεινε στη φυλακή για 5 χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση εξελέγει βουλευτής και αργότερα ευρωβουλευτής. Το 1985 ηγήθηκε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, όπου και κατέλαβε τη μοναδική έδρα που κέρδισε το κόμμα. Μαζί με τον Χαρίλο Φλωράκη ίδρυσαν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Από το 1989 μέχρι το 1993 διατέλεσε βουλευτής με το Συνασπισμό. Το 2000 προτάθηκε τιμητικά από το Κόμμα του Συνασπισμού για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όμως η Βουλή εξέλεξε τον ανθυποψήφιό του Κωστή Στεφανόπουλο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ώρα. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί.